θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ο Δήμαρχος Κατερίνης Κωνσταντίνος Κουκοδήμος. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Υπουργέ, εκλεκτή προσκεκλημένη. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς. Σήμερα πραγματικά είναι μια ημέρα γιορτής. Μια ιστορική ημέρα για την πόλη μας και την Κατερίνη. Καθώς έφτασε στο τέλος της μια μεγάλη προσπάθεια. Μια τεράστια προσπάθεια για την παραχώρηση των δύο στρατοπέδων, αυτό του Κολομβάκη και του Γεωργάκη Ολύμπιου, στο Δήμο μας. Ο δρόμος που διανύσαμε για να φτάσει η σημερινή ημέρα ήταν πάρα πολύ μακρύς. Για τη δική μας διοίκηση ξεκίνησε το 2019 και επισφραγίζεται σήμερα με την υπογραφή. Ικανοποιείται έτσι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών της κοινωνίας μας και νιώθω πραγματικά περήφανος ως δήμαρχος που υλοποιείται. Οι σημερινές υπογραφές σφραγίζουν την μεγαλύτερη ανάπλαση στην ιστορία του Δήμου μας σε έκταση 156 στρεμάτων σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Στόχος μας να παραδώσουμε στους δημότες μας έναν χώρο πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής, άθλησης και ήπιων δραστηριοτήτων για παιδιά, νέους και ηλικιωμένους. Κύριε Υπουργέ, φίλε Νίκο, εκφράζοντας τα αισθήματα χαράς της Δημοτικής μας Αρχής και όλων των Δημοτών μας, σας ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα, για το ιδιαίτερο αυτό δώρο με αφορμή τα ονομαστήρια της πόλης μας. Επιτρέψτε μου ιδιαίτερες ευχαριστίες στον αντιστράτηγο κύριο Κονδύλη Αντώνη, Διευθυντή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Δόμησης, Γιώργο Νταντάμι, και σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που με συστηματική δουλειά μας έφεραν σήμερα στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την αξιοποίηση των δύο πρώην πλέον στρατοπέδων. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Δήμαρχε. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Άγιε Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, οικοδεσπότη μας, κυρία κύριοι συνάδελφοι στην Βουλή των Ελλήνων, κυρία Περιφερειάρχη, κοιτάξτε, θα προτιμούσα να είχα την ευκαιρία να πω τα χρόνια μου πολλά στην Κατερίνη το πρωί. Δεν καθέστη αυτό δυνατό. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά στην όμορφη Κατερίνη. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία ανάμεσά μας, μια που έχουμε την ευκαιρία. Να σας πω όμως ότι κάθε φορά που ένα ακίνητο που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή της οικογένειας της Εθνικής Άμυνας, των αποστράτων κυρίως, μέσω των μετοχικών ταμείων, το οποίο διατίθεται προς εκμετάλλευση από την τοπική κοινωνία μέσω ενός φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό είναι και μια υπόθεση ουσίας. Η υπογραφή σήμερα αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντήληψης, για το οποίο πολεοδομείται αυτό το σημαντικό, από ό,τι καταλαβαίνω, για την χωροταξική κατάσταση της Κατερίνης ακίνητο μεταξύ των δύο φορέων, Δήμου και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διά του ΤΕΘΑ, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, που διαχειρίζεται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, όπως σας είπα, είναι μια πολύ ουσιαστική υπόθεση. Αυτό που έλεγα μέσα στην συνάντηση που είχαμε με το που φτάσαμε με τον Δήμαρχο και την ομάδα των συνεργατών που κάναν πολύ καλή δουλειά για να φτάσουμε εδώ σήμερα, προφανώς, είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός ο κ. Κονδύλης, ο οποίος κάνει και αυτός άψογα τη δουλειά του και ασφαλώς του οφείλονται τα εύσημα και τα συγχαρητήρια, αυτός είναι ο τρόπος
να υπάρχει μια συγκροτημένη και τεκμηριωμένη πρόταση εκ μέρους τοπικής αυτοδιοίκησης. Άμα υπάρχει, τότε ικανοποιείται η βασική προϋπόθεση. Αν δεν υπάρχει και απλά ζητείτε ένα ακίνητο από ένα δήμαρχο ο οποίος δεν ξέρει τι να το κάνει ή δεν έχει σχεδιάσει τι να το κάνει ή δεν έχει εκπονήσει μια σωστή πρόταση τι να το κάνει, τότε έχουμε πρόβλημα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο και για τον στρατηγό και για τα μετοχικά ταμεία της δικής των μετοχικών ταμείων να δώσουν την σύμφωνη γνώμη τους, ώστε ένα περιουσιακό στοιχείο που ανήκει εν τέλει σε ένοπλες δυνάμεις να συμφωνηθεί, να παραχωρηθεί με όρους, αναρωτιέμαι ποιους όρους, αν δεν υπάρχει πρόταση. Αυτό λοιπόν εδώ συμβαίνει. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ τεκμηριωμένη, πολύ συγκροτημένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και εδώ τα εύσημα οφείλονται ασφαλώς στον Δήμαρχο και αυτή η πρόταση έκανε τη ζωή πολύ ευκολότερη σε αυτούς που αποφάσισαν τελικά, διαπραγματεύτηκαν και τελικά φτάσαμε εδώ στην αξιοποίηση αυτού του ακινήτου, έτσι ώστε και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας να μπορεί να ισχυρίζεται ότι δημιουργεί έσοδα για τα μετοχικά ταμεία, αλλά και ο Δήμος να λύσει ένα πρόβλημά του και να αξιοποιηθεί προς όφελο της τοπικής κοινωνίας τελικά, διότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση κάνει μια τέτοια κίνηση, αυτή η κίνηση αποβαίνει τελικά προς όφελο της τοπικής κοινωνίας. Συγχαρητήρια ειδικά στον Δήμαρχο, γιατί επέδειξε την πρωτοβουλία, το τσαγανό αν θέλετε, να συνεννοηθούμε μαζί. Είμαστε και παλιοί γνώριμοι και από τα έδρανα της Βουλής και φίλοι, οπότε δεν υπήρχε θέμα προσέγγισης του ενός απέναντι στον άλλον, ούτε κατανόησης του ενός από τον άλλον. Αυτά είναι λυμμένα και φτάσαμε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα σήμερα. Και πάλι συγχαρητήρια και πάλι χρόνια πολλά στην Κατερίνη, όλο τέτοια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Παρακαλώ για την υπογραφή του Μνημονίου τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλο Παναγιωτόπουλο και τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμο. Εδώ ολοκληρώνεται η σερβή, είναι σημαντική για την πόλη μας τελετή.